Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στις εικόνες σας, η λαϊκή αγορά της Καβάλας έχει αρκετό κόσμο. Ωστόσο, ο πρόεδρος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς, Παναγιώτης Δημητρακές, δηλώνει πως οι πολίτες αγοράζουν μονάχα τα απολύτως απαραίτητα. Ωραία μέρα σήμερα. Ο κόσμος δεν κατέβηκε ιδιαίτερα, δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα θέλαμε, δηλαδή να δούμε το παζάρι γεμάτο. Πληρώθηκαν οι συντάξεις, πληρώθηκαν οι μισθοί, ο κόσμος δεν έχει φράγκο. Κλασικά παιδιά, αρχές του μήνα μας τα έδωσαν, μας τα μάζεψαν, όλα καλά. Δεν έχει μία ο κόσμος, κοιτάτε τον κόσμο. Μια-δυο σακούλες. Είναι ψώνια της εβδομάδας αυτά, μια-δυο σακούλες. Δύο-τρεις μέρες το πολύ. Το πολύ 2-3 μέρες. Μετά τι γίνεται πάλι. Δεν μείναν λεφτά, παιδιά. Δεν μείναν, πληρωθήκαν όλοι και δεν έμεινε τίποτα. Ψωνίσατε τα απαραίτητα σήμερα που είναι κυλιόλουστα το παζάρι. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ό,τι μας χρειάζεται τα πάρουμε. Απαραίτητα. Κοιτάμε να πούμε, να βρούμε φτηνότερα, ξέρω, για να τη βγάλουμε αλλιώς. Και είναι και πιο οικονομικά γενικότερα στη λαϊκή. Βέβαια. Πιο οικονομικά είναι. Άμα πας τώρα στην αγορά είναι πιο ακριβά. Ψώνισα, αλλά πολύ λίγα. Λίγα πράγματα, γιατί, τα απολύτως απαραίτητα. Είμαι ένα άτομο. Ελαφρώς καλός. Ελαφρώς. Ο κόσμος ψωνίζει γενικά πράγματα για να έχει ή τα απαραίτητα. Ψωνίζει αυτά τα απαραίτητα. Ναι, αυτό συμβαίνει τώρα τελευταία. Και μέσα στο 17 ακόμα χειρότερα. Ελπίζουμε να φτιάξει η κατάσταση, αλλά δεν νομίζω. Σήμερα που ήταν κυλιόλουστη μέρα, είχε πιο πολύ κόσμο. Ο ίδιος όρμος είναι. Έρχονται ο κόσμος ότι έχει να πάρει, τα απαραίτητα και φεύγει. Απλά επειδή είναι και πιο οικονομική η λαϊκή. Πάντα η λαϊκή είναι πιο φθηνή. Ό,τι θες βρίσεις. Τα πάντα υπάρχουν. Χαμηλές τιμές, η παραγωγή πουλάνε χαμηλά, αλλά ο κόσμος δεν έχει χρήματα και δεν μπορεί να. Δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, η δουλειά του παραγωγού. Χειροτερεύει η κατάσταση. Χειροτερεύει πάρα πολύ. Τι θα δούμε που θα καταλήξουμε. Δεν ψώνισα τίποτα. Μόνο λουλούδια. Δεν είχε και τίποτα αξιόλογο. Α, γενικότερα ψωνίζετε τα απολύτως απαραίτητα. Όχι, έχω πολύ καιρό να κατεβώ. Πολύ καιρό. Είναι κυρίως συνθήκες. Βέβαια. Και οικονομικό. Βέβαια. Αν σου δίνουν μόνο 4 εκατοστάρικα, μπορείς να ζήσεις. Όχι. Ναι, κατέβηκα στην αγορά γιατί έχει και καλό καιρό, έχει και φρέσκα προϊόντα και προτιμούμε τη λαϊκή αγορά. Κοιτάξτε, της εβδομάδας. Της εβδομάδας τα ψώνια και μετά την άλλη εβδομάδα ξανά είμαστε εδώ. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των εμπόρων της λαϊκής αγοράς Καβάλας, Σωτήρης Ιωαννίδης, αισιοδοξεί στο να συνεχιστούν οι ηλιόλουστες μέρες στην πόλη της Καβάλας, έτσι ώστε να κινηθεί περισσότερο αγοραστικά ο κόσμος της πόλης. Έλεγα ότι επιτέλους ήρθαν οι αλκιονίδες μέρες. Στην καρδιά του χειμώνα, όντως μας έκανε μια πολύ καλή μέρα σήμερα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, κατέβηκε στη λαϊκή. Κάποιοι ψωνίζουν, κάποιοι όχι βέβαια, έτσι. Δεν είναι βέβαιο και σίγουρο ότι όλος αυτός ο κόσμος αφήνει τον οβολό του στη λαϊκή. Κάποιοι κατεβαίνουν και για βόλτα. Όμως έχει μια πολύ καλή κίνηση σήμερα. Όντως κουνιόμαστε το πρωί. Καλή μέρα το πρωί, φαίνεται. Πάμε καλά και ευελπιστούμε να πάει μέχρι το τέλος. Και ευελπιστούμε μάλλον να πάει και ο καιρός. Γιατί είχαμε τεράστια προβλήματα φέτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον αρχινάμε και βλέπουμε τον καιρό και τον παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις. Σαν κόρη οφθαλμού, κοιτάζουμε πώς θα πάει ο καιρός για να δούμε αν θα δουλέψουμε. Εκεί φτάσαμε.